Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε γραπτή δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με την ανακοίνωση των 5 κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Θα τη διαβάσουμε ολόκληρη. Με αφορμή την ανακοίνωση κάποιων κοινοβουλευτικών κομμάτων σε σχέση με το Κυπριακό, επιθυμώ να αναφέρω τα ακόλουθα αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχει 7 σημεία στη δήλωσή του. Πρώτον, η όποια προσπάθεια καλλιέργειας αντιπαράθεσης σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ενισχυτικά στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Και διερωτώ με αν αυτό που πραγματικά επιθυμούν κάποιοι μέσα από τις καθημερινές τους δηλώσεις είναι τον τερματισμό της διαπραγμάτευσης, αναφέρει ο Πρόεδρος. Σημείο 2. Οι όποιες ανησυχίες εκφράζονται είναι σεβαστές, χωρίς όμως να δικαιολογείται η συστηματική και ατεκμηρίωτη κινδυνολογία που κάποιοι αναπτύσσουν καθημερινά. Τρίτον. Η διαπραγμάτευση στο τραπέζι των συνομιλιών γίνεται με την τουρκοκυπριακή πλευρά και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται μεταξύ Προέδρου της Δημοκρατίας και των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Τέταρτο. Είναι εντελώς λανθασμένο και δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά όταν κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα επιλέγουν να υιοθετούν τις απαράδεκτες τουρκικές θέσεις περί εκλειπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας. Η στιγμή μάλιστα που γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρίσκουμε στο Ισραήλ σε μια στρατηγική σημασία για τον τόπο μας επίσκεψη, ενώ αναμένεται στην Κύπρο ο πρόεδρος της Γαλλίας και παράλληλα τη χρονική περίοδο που η Κυπριακή Δημοκρατία προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πέμπτο, σε σχέση με τα συγκεκριμένα αιτήματα που παρατίθενται στην ανακοίνωση των 5 κοινοβουλευτικών κομμάτων, επισημαίνω ότι η δημόσια παράθεσή τους, πως ως εξυπηρετεί το στόχο ικανοποίησης τους η κυβέρνηση εδώ και καιρό, χωρίς τυμπανοκρουζίες, και μέσα από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις εργάζεται προς επίτευξη του στόχου της αντιμετώπισης των όποιων εύλογων ανησυχιών. Έκτο σημείο. Είναι τουλάχιστον λυπηρό, αναφέρει ο Πρόεδρος, κάποιοι καθημερινά να βλέπουν προβλήματα και διαφωνίες στις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας χωρίς να αντιλαμβάνονται τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στο εθνικό μας θέμα τέτοιες άστοχες, ακραίες και ατεκμηρίωτες τοποθετήσεις. Η συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής και της ελληνικής κυβέρνησης είναι άριστη και αυτό αποδεικνύεται από το συνεχή συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Και έβδομον, όπως κατ' επανάληψη έχω αναφέρει, γνωρίζω πολύ καλά τις ανησυχίες και έγκλες του Κυπριακού Ελληνισμού και επιδίωξή μου είναι η εξέβρεση μιας λύσης στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου, η οποία να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού που θα έχει και τον τελικό λόγο σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα. Ήταν συνολικά η ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, γραπτή δήλωση, απάντηση στους 5 του ενδιάμεσου χώρου. Λοιπόν, έχουμε και ένα μήνυμα tweet από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, το βλέπουμε. Λοιπόν, Νίκος Κοτιάς σε διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου, στο περιθώριο του ΟΑΣΕ, έχουμε την εντύπωση, ναι. Διμερίζει με Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου, αναφέρει το μήνυμα του κυρίου Κοτιά. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες τις οποίες έχει αναρτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Υπενθυμίζουμε δήλωση εκπροσώπου του κυρίου Ερντογάν νωρίτερα σήμερα, την οποία μας μετέφερε και η Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Ερντογάν θα είναι στις 12 στη Γενέβη για την διάσκεψη για το Κυπριακό. Λοιπόν, έχουμε κλείσει και αυτό τον μικρό κύκλο για τα πολιτικά και ερχόμαστε στα δημοτικά, δημοτικές. Με εκλογές στις 18 του μήνα, μαζί μας εδώ ο αναπληρωτής έφορος εκλογής, βοηθός έφορος εκλογών. Ναι. Ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, καλώς ήρθατε κύριε Δημητρίου. Καλώς σας βρίσκω. Και μας φέρετε και δείγματα. Έχω θα δούμε κάποια. Πριν πάμε και στην ιστοσελίδα την οποία έχετε ήδη λειτουργήσει. Ναι. Λοιπόν, να βλέπουμε παρακαλώ και τα δείγματα. Αυτό είναι το... Είναι το δείγμα για το Δήμο Έγκομης για εκλογή μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Κρατήστε το ακόμη λίγο παρακαλώ. Ναι, είναι Δήμος Έγκομης αυτός. Μάλιστα. Ναι. Προτιμήσα το Δήμο Έγκομης παρά το Δήμο Λευκοσίας γιατί... θα δυσκολευόμαστε. Ναι. Εδώ έχουμε
Γιατί θα δυσκολευόμαστε για εξηγήστε μας, κύριε Δημητρή. Μιλούμε για διπλάσιο ψηφοδέλτιο, ναι. Το οποίο θα έχει ενώπιον του ψηφοφόρος ναι. για τους 5-6 μεγάλους δήμους. Μάλιστα, αν μας δείξετε μας σας παρακαλώ, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσουμε καθαρότητα, αλλά θα δούμε τη διαφορά. Αυτό είναι ψηφοδέλτιο αυτό. Δεν είναι η εφημερίδα σας. Μισό οικόπεδο. Μισό οικόπεδο, μάλιστα. Κρατήστε το παρακαλώ να το δούμε και αυτό. Ναι, αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της Λευκοσίας. Και παρόμοια θα είναι στους ναι. μεγάλους δήμους Λεμεσών, Λάρνακα, Στρόβολων, Αμόχωστο. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο το οποίο έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον ή με αυτά τα δύο νομίζετε ότι έχουμε πάρει... Νομίζω ότι έχει καλυφθεί η εικόνα σε ό,τι αφορά τα δημοτικά συμβούλια. Δεν ξέρω αν θέλετε, έχω και για δημάρχους και για σχολικούς. Και για δημάρχους, να δείξετε μας και αυτά που φαίνεται για δημάρχους. Παρόλο που δεν γνωρίζω ότι θα είχετε τη Λακατάμια εδώ προλίγου, είναι ναι. το ψηφοδέλτιο του Δήμου Λακατάμιας. Σας το παρακαλώ, είναι μια και τους είδαμε και τους ανθρώπους. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε, βοηθήστε μας τώρα λίγο, κρατήστε το και πέστε μας, είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέσσερις υποψήφοι. Αυτό που προτιμούμε, βάζουμε, τι βάζουμε. Νύχη Σταυρών στο τετραγωνάκι κάτω από το όνομα του υποψηφίου που επιλέγουμε. Η Νύχη Σταυρών μέσα στο τετραγωνάκι. Αν το βάλουμε από πάνω ή κυκλώσουμε ένα από τους αριθμούς. Εάν κυκλώσετε τους αριθμούς θα είναι άκυρο. Εάν βάλετε έναν από τα επιτρεπόμενα σημεία οπουδήποτε στη στήλη του υποψηφίου θα θεωρηθεί έγκυρο. Μάλιστα. Αλλά το σωστό είναι μέσα στο τετραγωνάκι. Μάλιστα. Ωραία, το είδαμε και αυτό. Τώρα έχουμε και μια ιστοσελίδα η οποία μας βοηθά να κάνουμε τι, κύριε Δημητρίου. Μας βοηθά να μάθουμε ποιο είναι το εκλογικό κέντρο στο οποίο ή στα οποία, σε ό,τι αφορά τους εκτοπισμένους εκλογής, θα πρέπει να προσέλθουν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Καταχωρώντας αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης, θα βγάλει στην οθόνη το ή τα εκλογικά κέντρα, ανάλογα της περίπτωσης, στα οποία πρέπει κάποιος να πάει να ψηφίσει. Ναι, σου βγάζει αυτομάτως. Μάλιστα. Ναι, και βγάζει και διεύθυνση και τηλέφωνο ή σου λέει το... Όχι. Λέει ότι είναι το τάδε άτομο, τα εκλογικά του κέντρα για τον Δήμο Λευκοσίας είναι το τάδε, εάν είναι εκτοπισμένος από το Δήμο Κερίνιας, για το Δήμο Κερίνιας το τάδε εκλογικό κέντρο. Ναι, δεν λέει το τάδε εκλογικό κέντρο είναι για παράδειγμα στον Ύψωνα, στην Έγκομη, στο... Λέει πρώτο δημοτικό σχολείο Λακατάμιας. Οπότε είναι εύκολο να πάει στο παρακάτω. Απλά δεν υπάρχει εκεί η πλήρης διεύθυνση του εκλογικού κέντρου, οδός και αριθμός. Και αυτή η ιστοσελίδα λειτουργία είναι προφανές όλο το 24ωρο πλέον. Μάλιστα. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, άρχισε από σήμερα, από χτες. Από χτες ξεκίνησε η λειτουργία της. Ναι. Σήμερα ξεκίνησε ο Παγκύπριος αριθμός ο τηλεφωνικός, το 77-77-22-12 και το σύστημα με τα μηνύματα. Ναι, εάν λοιπόν... καλέσει κάποιος το 77-77-22-12. Η λειτουργεί εκεί, ζητώντας τον αριθμό ταυτότητας του προσώπου που επικοινωνεί, θα τον ενημερώσουν σε ποια εκλογικά κέντρα θα πρέπει να πάει για να ψηφίσει. Μιλάς με άνθρωπο. Μάλιστα. Το αυτόματο που είχαμε σε άλλες που παίρνεις κάποιον αριθμό και σου λέει, στέλνει μήνυμα. Εκείνο είναι με μήνυμα στο 1199. Ναι. Καταχωρώντας WTV κενών αριθμών ταυτότητας και πάλι κενών ημερομηνία γέννησης θα πάρει μήνυμα στο κινητό ποιον είναι το εκλογικό του κέντρο. Για την ώρα αυτός ο αριθμός δεν λειτουργεί για συνδρομές ΣΥΤΑ, γίνονται προσπάθειες για έναν άλλον αριθμό που θα εξυπηρετεί όλους τους συνδρομητές. Μάλιστα. Και το 77-77-22-12 μιλάς με άνθρωπο και σου λέει που να πας. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, έχουμε ώρες ψηφοφορίας, κάλπη, πότε κλείνει, αν θα κλείνει. Ναι. Ώρες ψηφοφορίας όπως σε όλες μας τις εκλογικές αναμετρήσεις, 7 με 6 και το διάλειμμα 12-1. Ψηφίζουμε είτε με την ταυτότητα μας είτε με το εκλογικό βιβλιάριο μας, έναν από τα δύο έγγραφα, αρκεί να είμαστε στον εκλογικό κατάλογο. Δεν ξέρω αν θέλετε οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση να δώσουμε στους... Ναι, θέλουμε και το πότε υπολογίζετε να μας πείτε να δώσετε αποτελέσματα. Δηλαδή
Φανταζόμαστε θα ενδιαφέρουν. Έχουμε μάθει μάλιστα ότι και οι ανακηρύξεις θα γίνουν την ναι επόμενη, περισσότερες. Ναι, ναι. Η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι ότι μέχρι τις 10 το αργότερο θα πρέπει να είναι οριστικά τα δεδομένα μας σε ό,τι αφορά δημάρχους και κοινοτάρχες που εκλέγονται. Γύρω στις 11 θα είμαστε πολύ κοντά στα τελικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά αριθμών συμβούλων που εκλέγει κάθε συνδυασμός στα δημοτικά συμβούλια. Όμως για να γνωρίζουν ποιοι εκλέγονται θα πρέπει να μας βρουν οι πρωινές ώρες και πρωινές ώρες θα έχουμε και τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις σχολικές εφορίες. Άρα μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί ξεκαθαρίζουν όλα τα βασικά αποτελέσματα, δημάρχους και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά δημάρχους και κοινοτάρχες, επαναλαμβάνω, γύρω στις 10 πρέπει να είναι τελειωμένοι όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες και ήδη η Λάρνακα προγραμματίζει από το βράδυ της Κυριακής να προβεί στις ανακηρύξεις σε ό,τι αφορά τους δημάρχους. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ανακηρύξεις, ναι, ο προγραμματισμός όλων είναι για την Δευτέρα μετά το μεσημέρι. Ναι, εναπόκειται στην κάθε επαρχία, εναπόφευγε. Ναι, κάθε επαρχία, ανάλογα με τον όγκο της δουλειάς που έχει να διεκπαιρεώσει, έχει καθορίσει και τις ώρες που θα κάνει τις ανακηρύξεις, όμως είναι όλες μετά το μεσημέρι της Δευτέρας. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε? Νομίζω σε αυτό το στάδιο έχουμε μπει αρκετά. Αν έχετε κάτι εσείς να ρωτήσετε, ευχαριστώ. Όχι, είμαστε μια χαρά. Την ιστοσελίδα την έχουμε δείξει, υπάρχει ιστοσελίδα. Τον αριθμό τον βλέπετε και στην οθόνη, κυρίες και κύριοι. 77-77-22-12. Δόθηκε και ο άλλος αριθμός 11-99. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα προφανώς για αυτόματη αποστολή του τόπου άσκησης του εκλογικού σας δικαιώματος. Για να μιλήσετε με άνθρωπο είναι το 77-77-22-12. Ακούσαμε επίσης ότι μέχρι τις 10 το βράδυ, τις 18, θα έχει... Για να δούμε, τώρα έχουμε μια ερώτηση. Ναι, γεια. Ναι. Μάλιστα. Ναι, αυτό το τηλέφωνο χρεώνεται, ρωτούν οι τηλεθεατές. Είναι μια συνηθισμένη κλίση. Είναι μια συνηθισμένη κλίση, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Είναι μια συνηθισμένη κλίση. Ενδεχομένως να αξίζει τον κόπο, απόφαση δική σας. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, μια και μιλάμε για δημοτικές 2016, φιλοξενούμε στη συνέχεια τον κύριο Μάριο Αρμένη, υποψήφιος δήμαρχος Λιβαδιών και δήμαρχος Λιβαδιών. Έχει ανακηρυχθεί σε ένα λεπτό μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε πριν από λίγο γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την οποία απαντούσε στην προηγούμενη ανακοίνωση των 5 κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Είχε προηγηθεί μια δήλωση, ένα μήνυμα από πλευράς του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παπαδόπουλου. Τα πράγματα συνεχίζουν σε πολιτικό επίπεδο να είναι σε ένταση. Θα δούμε λοιπόν τι θα υπάρξει ως συνέχεια. Ολοκληρώνουμε την σημερινές φιλοξενίες στην εκπομπή και καλωσορίζουμε τον κύριο Αρμένη. Καλώς ήρθατε, κύριε Αρμένη, και καλό μεσημέρι, κύριε Παναγή. Λοιπόν, κύριε Αρμένη, έχετε ήδη εσείς ανακηρυχθεί σε δήμαρχο. Η εμπειρία και τι σκέφτεστε για την πενταετία που έρχεται? Και η προηγούμενη πενταετία ήταν μια πενταετία που ήταν σε μια κρίσιμη εποχή για την Κύπρο, καθώς και για όλες τις τοπικές αρχές. Ήταν η δύσκολη οικονομική κρίση. Παρά τη δύσκολη οικονομική κρίση που είχαμε, εμείς σαν Δήμος Λιβαδιών, με συνένεση, με σύνεση, με αλληλοσεβασμό μεταξύ εμού και του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των δημοτών μας, προχωρήσαμε και σε υλοποίηση αρκετών έργων. Είναι το μεγάλο παραλιακό πάρκο Τάσον Μητσόπουλου που εστίχησε 1 εκατομμύριο ευρώ. Η ανάπλαση πλατείας και αναπαλίωση του παλιού δημοτικού σχολείου και η ανέγερση του πολιτιστικού κέντρου. Η ανέγερση μνημείων πεσόντων και αγνωμένων. Η ανάπλαση της πλατείας Ζήνων ως Κιτιαίος.
Και τέλος είναι το Μουσείο της Καλαμουργικής, Μνήμης της Καλαμουργικής. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο, είναι το μοναδικό στην Κύπρο και ευελπιστούμε με το μουσείο αυτό να προσελκύσουμε τόσο ξένους τουρίστες όσο και ντόπιους καθώς και σχολεία. Έχετε ένα βιβλίο εκεί μπροστά σας, ναι. Κύριε Αρμένη, τι είναι αυτό? Είναι το πρώτο ιστορικό βιβλίο, ναι, που εκδόθηκε από το Δήμο μας. Μπορείτε να το, να το προσδείξω στην κάμερα, να πάτε το έτσι κάτω, να το δούμε για ένα λεπτό. Τα λιβάδια, είχαμε την έντονη εντύπωση ότι, ναι, γράφονται με ψιλογιώτα, είναι με γιώτα. Ναι, γιώτα. Με τις αλλαγές που έγιναν προ λίγων ετών, αλλάξαμε και την... Σας έπιασαν το έψιλο και φύγανε. Μας έπιασαν το έψιλο. Ναι, είναι η δημοτικιά, η μαλλιαρή λεγόμενη. Ναι, 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 μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Είναι 300 και σελίδων, ναι, είναι ένα αξιόλογο... Μείνετε, κρατήστε το εκεί παρακαλώ, ένα λεπτό, ναι. Είναι ένα πολύ αξιόλογο, ναι, βιβλίο. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα και, ναι, να προσφέρω το βιβλίο αυτό στη βιβλιοθήκη του κρατικού μας καναλιού. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Θα το παραδώσουμε εκεί που πρέπει. Τώρα, για την επόμενη πενταετία, τι θεωρείτε ως πιο σημαντικό, κύριε Αρμένη, για το Δήμο των Περιβολιών? Το Λιβαδιό. Το Λιβαδιό, με συγχωρείτε. Ναι. Ως πιο σημαντικό για μένα είναι το σχέδιο περιοχής. Ναι. Σχέδιο περιοχής είναι για να γίνει σωστή ανάπτυξη και ταυτόχρονα προσελκύσουμε επενδυτές. Ναι. Να πω ότι προ λίγων ημερών είχαμε την πρώτη κατάθεση ενός μεγάλου έργου που πρόκειται να γίνει στα Λιβάδια. Κατατέθηκε η όλη μελέτη στο... Τι είδους έργο, κύριε Αρμένη? Το εμπορικό κέντρο. Εμπορικό το μολ. Ναι. Μολ. Ναι, ναι. Είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Ευαίσθητη περιοχή. Δηλαδή... Με τη μετακίνηση των οχληρών, ναι, βιομηχανικών πετρελαίου γκαζού, ναι, θα δώσει μια νέα όθηση στο Δήμο μας για επενδύσεις. Ναι. Ευελπιστούμε αυτή την επένδυση να τη δούμε με καλό μάτι τα αρμόδια κρατικά τμήματα, ναι, και να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου. Είναι μια πλευρά προς τη θάλασσα. Μάλιστα. Που είναι, έχετε ήδη αναφερθεί σε αυτήν, ναι, των Λιβαδιών, με όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Και είναι και η βόρεια πλευρά που είναι εξίσου ευαισθητή, πολύ περισσότερο ευαισθητή. Σίγουρα. Διότι εκεί έχετε το μέτωπο απέναντι. Να πούμε ότι τα Λιβάδια δυστυχώς δεν έχουν παραλία, παραλιακό μέτωπο. Ναι, αναφερθήκατε. Ναι, ναι. Συνεχίστε παρακαλώ. Έναν άλλο έργο που έχουμε. Εννοούσα το μέτωπο, δεν εννοούσα παραλιακό. Α. Εννοούσα το μέτωπο της κατοχής απέναντι. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, ναι, έχουμε μετά τα Λιβάδια είναι τα κελιά και η Τρούλη και μετά η ναι, διαχωριστική γραμμή, η παράνομη διαχωριστική γραμμή. Μάλιστα. Είναι αυτό το οποίο είχαμε κατά νου, λέγαμε, είναι μια ευαίσθητη, ναι, περιοχή. Ναι, σίγουρα. Αλλά σίγουρα χαιρόμαστε πολύ που ακούμε ότι γίνονται επενδύσεις και αναμένεται ένα μεγάλο έργο να ξεκινήσει, μάλιστα, σύντομα και να δώσει. Και ευελπιστούμε να υλοποιηθεί, να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σήμερα πόσους κατοίκους έχει ο Δήμος? 8.000 κατοίκους. 8.000, ναι, ναι. Και η τάση είναι προς αύξηση ή προς μείωση? Σίγουρα. Είναι προς αύξηση. Μάλιστα. Είναι ένας Δήμος που προσελκύει νέα ζευγάρια. Δικά μας νέα ζευγάρια. Μάλιστα. Κάτι άλλο με το οποίο θέλετε να κλείσετε, είτε ένα μήνυμα προς τους δημότες σας, είτε κάτι το οποίο νιώθετε έτσι έντονα και θέλετε να το πείτε, πέστε το τώρα. Απλώς να αναφέρω ότι θα είμαστε στη διάθεση των δημοτών των Λιβαδιών. Ελπίζω και εύχομαι να εκλεγούν στο Δημοτικό Συμβούλιο ανθρώποι που θα έχουν πάνω απ' όλα το Δήμο και μετά οτιδήποτε άλλο και όλοι μαζί να εργαστούμε για το καλώς νόμενο συμφέρον των Λιβαδιών. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Μάριος Αρμένης, δήμαρχος Λιβαδιών. Έχει ήδη αναγερυχθεί σε δήμαρχο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος αυτού του τμήματος της εκπομπής. Πάμε στα αθλητικά. Σήμερα είναι ο Γιώργος ο Μελετίου. Θα τον έχουμε στη συνέχεια και εμείς να σας χαιρετήσουμε από μέρα σε μέρα, αύριο στις 12 το μεσημέρι με την Κατερίνα Μιλιώτη. Γεια σας. Με
Το σχέδιο «Ένα δάνειο, μία τράπεζα» της Ελληνικής Τράπεζας μπορείς να μαζέψεις όλα τα δάνειά σου σε ένα για καλύτερη διαχείριση. Μία και μικρότερη μηνιαία δόση, ελκυστικό επιτόκιο από 3,95% και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Μπες τώρα στο Helene.